Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώ θα διατηρήσετε φρέσκο ένα κομμένο αβοκάντο. Η διατήρηση ενό κομμένου αβοκάντο σε νερό δεν είναι μια ασφαλή μέθοδο συντήρηση σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Μπορεί ένα κομμένο αβοκάντο να διατηρηθεί στο νερό. Πολλοί χρήστε στο μέσο κοινωνική δικτύωση διαδίδουν το τελευταίο διάστημα μέσω αναρτήσεων και βίντεο ότι τα κομμένα αβοκάντο μπορούν να διατηρηθούν για εβδομάδε στο ψυγείο αρκεί να είναι βυθισμένα σε νερό μέσα σε ένα ασφαλισμένο δοχείο να υπενθυμίσουμε ότι τα αβοκάντο έχουν μικρή διάρκεια ζωή, οπότε αυτή η συμβολή φαίνεται δελεαστική για πολλού λάτρες του συγκεκριμένου φρούτου, που το βλέπουν να χαλά σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το κόβουν. Δυστυχώ όμω, αυτή η μέθοδο δημιουργεί μικρόβια που μεταδίονται μέσω των τροφίμων, όπω η λιστέρια και η σαλμονέλα, που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρέ ασθένειε. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την FDA το 2018 διαπίστωσε ότι το 17,73% των 1.615 δειγμάτων αβουκάντων που μελετήθηκαν Περιείχαν ληστέρια μονοκύτταρτζίνι στο δέρμα τους. Τα εν λόγω βακτήρια, μάλιστα, μπορούν να διεισδύσουν και στη σάρκα των αβοκάντων κατά την αποθήκευσή του στο ψυγείο. Σύμφωνα με τη λύση MS, RDNA, SPT, για γραμμένη ιδιαιτολόγου και συγγραφέα της μελέτης, υπάρχουν πιο ασφαλείς τρόποι αποθήκευση των αβοκάντων, όπως χρήση κυτρικού οξέως, όπως ο χυμός λεμονιού, στην κομμένη επιφάνεια του αβοκάντο, σφιχτό τήλιγμα του αβοκάντο με κερί μέλισσα πριν την αποθήκευσή του στο ψυγείο. Όπω εξήγησε, όταν η σάρκα του αβοκάντο εκτίθεται στον αέρα, οξυδώνεται και οι πιο πάνω μέθοδοι μειώνουν την έκθεση του αβοκάτο στο οξυγόνο, μειώνοντα έτσι το ενδεχόμενο οξύδωση. Σημειώνεται ότι με τη χρήση κυτρικού οξέω ή κεριού μέλισσα δημιουργείται ένα λεπτό καφέ στρώμα πάνω από τη σάρκα του αβοκάντο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα πριν την κατανάλωση. Επιπρόσθετα, μπορεί να αφαιρεθεί εντελώ το δέρμα του αβοκάτο και να πασπαλιστεί με χυμό λεμονιού και στη συνέχεια να αποθηκευτεί σε ένα αεροστεγέ δοχείο στη κατάψυξη. Λίγο πριν τη χρήση, αφήστε τον η αποθήκευση άλλων φρέσκων προϊόντων στο νερό εγκυμονεί κινδύνου για την υγεία. Αφού η αποθήκευση κομμένων βοκάδων στο νερό είναι επικίνδυνη, μήπω ισχύει το ίδιο και με την αποθήκευση άλλων φρέσκων φρούτων και βοτάνων στο νερό. Παρόλο που δεν έχουν καταγραφεί τροφιμογενή περιστατικά από την αποθήκευση φρέσκων κομμένων προϊόντων στο νερό, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτει από παράγοντε όπω η θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν το νερό με τα κομμένα προϊόντα, φρούτα ή βότανα μείνει σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερε από δύο ώρε αυξάνεται ο κίνδυνο ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση. Η χρήση πάγου για τη διατήρηση τη θερμοκρασία είναι πολύ σημαντική όταν το νερό με τα φρέσκα προϊόντα είναι εκτό ψυγείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το κομμένο αβοκάντο, ορισμένα λαχανικά όπω τα καρότα, το σέλινο και τα σπαράγγια μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο μέσα σε νερό, αλλά πρέπει πρώτα να πλένονται καλά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σα άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μα αφήσετε το σχόλιο σα.